Θέλετε, κύριε Πανίκο, να μας πείτε δύο λόγια για την εταιρεία σας? Βεβαίως. Είναι ένα ντοκιμαντέρ και αφορά την φιλία ενός Τουρκοκύπριου και ενός Ελληνοκύπριου. Έτσι, πολύ σύντομα να μας πείτε. Η ιστορία αυτή βγήκε μέσα από το πρώτο βιβλίο του Αγνοησέντες 1974, στο οποίο περιέλαβα 50 μαρτυρίες από τις 135 μαρτυρίες συνεντεύξεις που είχα πάρει. Και η ιστορία του Γιάννη ήταν καταγραμμένη σε αυτό το βιβλίο, κυκλοφόρησε το 2008 και το 2009 κυκλοφόρησε και στην τουρκική γλώσσα. Όταν μεταφράστηκε στην τουρκική γλώσσα, στις 26 Ιουλίου του 2009, μεσάνυχτα, με πήρε τηλέφωνο κάποιος Τουρκοκύπριος και μου λέει: «Εγώ πυροβόλησα τον Γιάννη, διάβασα το βιβλίο σας, είναι εξαιρετικό, όμως θέλω να συναντηθώ με τον Γιάννη». Του λέω: «Περίμενες 35 χρόνια, περίμενα μέχρι να ξημερώσει. Δεν μπορώ να απαντήσω στη θέση κάποιου άλλου». Το επόμενο πρωί τηλεφώνησα στον Γιάννη και τον ρώτησα, του είπα πρώτα ότι βρήκα τον άνθρωπο που τον πυροβόλησε και τον ρώτησα αν θέλει να συναντηθεί μαζί του. Η απάντησή του ήταν αμέσως: «Ναι, θέλω να συναντηθώ μαζί του, ήταν πόλεμος, δεν είχαμε τίποτα προσωπικό». Λίγες μέρες αργότερα, σε συνεννόηση και με τους δύο, οργάνωσα την πρώτη συνάντηση χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων για να δοθεί η ευκαιρία να βεβαιωθούμε, να μιλήσουν και να βεβαιωθούμε ότι πράγματι αυτοί ήταν οι πρωταγωνιστές. Με κάποιες ερωτήσεις, απαντήσεις ο ένας τον άλλο, ήμασταν πλέον βέβαιοι, αγκαλιάστηκαν ότι ήταν αυτοί οι πρωταγωνιστές, αγκαλιάστηκαν οι δυο τους και εκεί καταλήξαμε να οργανώσουμε δεύτερη συνάντηση στον τόπο του εγκλήματος, σε εισαγωγικά, που ήταν η Λεύκα. Τότε καλέσαμε και τα μέσα ενημέρωσης, αυτής στιγμής ετοίμασα ανακοινωθέν για τα δικά μας τα ελληνοκυπριακά, τα τουρκοκυπριακά και τα τουρκικά από την Τουρκία. Η ανταπόκριση ήταν φοβερή. Έγινε εγκάλυψη σαν πρώτη είδηση την ίδια μέρα από το ΡΙΚ και το ΣΥΓΜΑ και τον πεις εμείς σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού είχαν πάρει συνεντεύξεις. Για τρεις μήνες δεν σας κρύβω ότι η ιστορία αυτή ήταν πρώτον θέμα συζήτηση στην Τουρκία, γιατί για πρώτη φορά έμπαιναν και τα βιβλία η αλήθεια, αλλά και η ίδια η ιστορία, την οποία αναγνώρισε ο τουρκικός λαός, αναγνώρισε και την αλήθεια αλλά και την ίδια την ιστορία. Έγινε πρώτο θέμα συζήτηση. Με προσκάλεσαν να πάω στην Τουρκία, όμως για οικονομικούς και άλλους λόγους δεν μπόρεσα να πάω. Έτσι βγήκε στην επιφάνεια αυτή η ανεπανάληπτη ιστορία, που ίσως να είναι και μοναδική στον κόσμο. Δύο άνθρωποι οι οποίοι πυροβόλησαν ο ένας τον άλλο, ο ένας τραυμάτισε, ο Τουρκοκύπριος τραυμάτισε σχεδόν θανάσιμα τον Ελληνοκύπριο, σήμερα καταφέραμε να είμαστε μαζί και να αγωνιζόμαστε μαζί. Θα σας πω ακόμα κάτι, μέχρι που να έρθουμε σε επαφή, να γίνει αυτή η ιστορία γνωστή, ο Τουρκοκύπριος μου εξομολογήθηκε ότι λόγω άγνοιας ήταν εξτρεμιστής. Και σήμερα είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγωνιστές της ειρήνης. Γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε, είτε μέσω αυτού του ντοκιμαντέρ, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να προωθήσουμε την ειρήνη. Γιατί η ιστορία αυτή δεν είναι μόνο κυπριακή υπόθεση. Είναι ένα παγκόσμιο παράδειγμα που πιθανόν να μην έχει ξαναγίνει. Είπα πολλές φορές ότι μπορεί να συναντήθηκαν ένας Γερμανός με έναν Εγγλέζο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, απλώς ήταν σε αντίπαλα στρατόπεδα και να έγιναν φίλοι. Όμως, να πυροβολήσουν ο ένας τον άλλον, παρολίγο να σκοτωθούν και να δηλώνουν είμαστε αδέρφια. Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ταινία αυτή θα προβληθεί την Πέμπτη. 28 του μήνα, στις 8 και 4 του μήνα. Στο πλαίσιο των φερών, το συνδύνει στην πράσινη.